Καλησπέρα, παιχτούρες μου. Λοιπόν, από σήμερα το Κατετάνσιο ξεκινάει πιλωτικά, δοκιμαστικά, όπως θέλετε πείτε, το νέο YouTube channel, το οποίο θα επικοινωνούμε καθημερινά μαζί για να μπορέσουμε να σας δίνουμε τα καλύτερα δυνατά προγνωστικά και βέβαια όποιες αναλύσεις αγώνων πιστεύουμε και θεωρούμε ότι είναι κοντά στην επιτυχία. Βέβαια, πολλοί από εσάς γνωρίζετε το Κατετάνσιο, είτε μπαίνοντας στο www.catenaccio.com είτε μέσω της σελίδας μας στο Facebook, Catenaccio. Και βέβαια έχετε δει ότι είμαστε ένα site το οποίο κινούμαστε κυρίως και αποκλειστικά σε αποδόσεις άνω των 2 απόδοση, πολλές φορές και 2,5 και 3 και σε πολλά παιχνίδια με προγνωστικά τα οποία δίνουμε αποδόσεις των 5, των 7 και ούτε καθεξής. Δεν ασχολούμαστε με αποδόσεις του 1,50, του 1,40 και ποτέ δεν θα δείτε, τουλάχιστον από μας και από τους tipsters του Catenaccio, τέτοιου είδους προγνωστικά. Αυτό για τους καινούριους παίχτες, τους οποίους μπορεί να ξεκινούν σήμερα να μπουν κοντά μας και να κάνουν την εγγραφή τους. Βέβαια, όσοι θέλετε μπορείτε να μπείτε είτε μέσω της σελίδας μας στο Facebook, είτε μέσω του site μας και να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι μας, έτσι ώστε να μπορείτε να μας παρακολουθείτε διαδικτυακά. Είδατε πολύ βέβαια και χθες ότι ξεκινώντας η σεζόν, γιατί για μας χθες ξεκίνησε η σεζόν, ποδοσφαιρικά η καινούρια σεζόν, έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι, τελειώνοντας το Euro. Το οποίο Euro βέβαια έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αφού κατέκτησε η Ιταλία τον τελικό, ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης και βέβαια ήταν κάτι το οποίο το είχαμε ήδη προβλέψει, σας το είχαμε δώσει σαν προγνωστικό και μάλιστα είχαμε δώσει και την πιθανότητα του Ιταλία-Αγγλία στον τελικό. Θα ήταν ιδανικό να κατάφερνε και ο Immobile να τερματίσει πρώτο σκόρερ, κάτι το οποίο θα μας έδινε μια απίστευτα μεγάλη απόδοση, γιατί είχαμε δώσει συνδυαστικά την Ιταλία και τον Immobile, πέραν από την Ιταλία να το κατακτήσει, συνδυαστικά και, τα δύο μαζί, και έδινε 170 απόδοση. Εχθές βέβαια, όσοι μπορέσατε και μπήκατε, είδατε ότι κάναμε back to bet. Και βέβαια το back to bed δεν ήταν τυχαίο, όταν ξεκινήσαμε και δώσαμε τα προγνωστικά μας, την τριάδα μας, H2 της Zugarden και Under 2,5 με απόδοση 2,25, το οποίο και πέρασε, και εύκολα μάλιστα. Το Kalmar Haken, το οποίο το δώσαμε over 2,5, ήταν το outsider της απόδοσης, η απόδοση σε outsider τιμή, 2,13 και μάλιστα με πολύ ευκολία έγινε και over 3,5, αφού το παιχνίδι κύλησε χαλαρά στα goal. Τέλος, στην τριάδα μας έκλεισε με επιτυχία το Helsinki Lahti, το οποίο το δώσαμε άντερ 1,5. Λοιπόν, και δεν σας κρύβω ότι ήταν και εδώ η τιμή outsider, 2,85. Συνολικά μας έδινε μία απόδοση 13,66 τόνα, το οποίο και πέρασε, εντάξει, το ποντάρισμα του καθενός έρχεται στη δική του καθαρά επιλογή. Για σήμερα έχουμε πολλά παιχνίδια, δύσκολα, και όταν λέω δύσκολα, δύσκολα στο προγνωστικά. Καλό θα είναι να πάμε λίγο προσεκτικά, αλλά πριν ξεκινήσουμε να σας πούμε την τριάδα, να σας πούμε πολύ γρήγορα ότι σήμερα διεξάγονται πολλά παιχνίδια για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League. Καλό θα είναι να ρίξετε μια γρήγορη μελέτη στο μέσο site μας, να δείτε όλα τα προγνωστικά μας για όλα τα παιχνίδια και εσείς να επιλέξετε την καλύτερη δυνατή τριάδα για εσάς. Όμως θα πρέπει να είστε προσεκτικοί, διότι είναι παιχνίδια τα οποία κρύβουν παγίδες και ιδιαιτερότητες και μιλάμε για μια περίοδο η οποία είναι αρκετά δύσκολη. Μέσα σε όλα αυτά θα ήθελα να σας τονίσω το γεγονός ότι καλό θα είναι να μπείτε μέσα από το site μας και να κάνετε την εγγραφή σας και στη Fonbet, η οποία σας προσφέρει απίστευτα μεγάλες προσφορές. Και το εννοώ αυτό που λέω απίστευτα μεγάλες προσφορές, διότι και με την πρώτη σας κατάθεση και με την εγγραφή σας και με την επαλήθευση του λογαριασμού σας έχετε bonus. Άρα επομένως την ευκαιρία να μπείτε, να ξεκινήσετε και να κάνετε την εγγραφή σας και από εκεί και πέρα μετά να ακολουθήσετε και το Catenaccio, το οποίο κυρίως κινείται πάνω στις τιμές της Fonbet. Τέλος, για σήμερα έχουμε μια τριάδα, έχουμε καταλήξει σε μια τριάδα η οποία για εμάς είναι αυτή η οποία πιστεύουμε ότι μπορεί να μας οδηγήσει ταμείο. Πάντα, και το λέω πάντα διότι είναι καθαρά θέμα επιλογής σας, θεωρώ ότι είναι το καλύτερο δυνατό να παίζετε ό,τι βλέπετε και απλώς να ενημερώνεστε με τα υπόλοιπα. Σε πρώτο παιχνίδι η επιλογή μας είναι το Hibernian Flora Tallinn, το οποίο η Hibernian είναι με την πλάτη στον τοίχο και δεν έχει να χάσει
τίποτα. Αργά ή γρήγορα θα ρισκάρει προκειμένου να καλύψει τη διαφορά των δύο τερμάτων που έχει από το πρώτο παιχνίδι. Η Φλόρεν θα παίξει πίσω από την μπάλα για να διατηρήσει τα κεκτημένα και θα βρει πολλούς χώρους. Κατά εμάς πιστεύουμε ότι θα σκοράρει κιόλας. Το over 2,5 τη μέσα του Τσάντερ με απόδοση 2,13 από τη Formbet είναι εξαιρετικό και θα σας έλεγα ότι είναι ένα από τις επιλογές μας. Το επόμενο παιχνίδι είναι το Ρίγα Μάλμε. Η Ρίγα έπαιξε μαζική άμυνα στη Σουηδία, τουλάχιστον κράτησε χαμηλά το σκορ. Ελπίζει σε πρόκριση, αρκεί να γίνει πιο δραστήρια σε επιθετικό σκέλος. Η Μάλμε έχασε την ευκαιρία να πάρει σκορ ασφαλείας. Αναμένεται και περιμένουμε να παίξει με βασικούς στο αρχικό σχήμα. Κρατάει το αίτητό της σε ρίκοντα σε λετωνικές ομάδες. Εμείς θεωρούμε ότι τα 2-3 γκολ σε απόδοση 2-0-8 από τη Forbet είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή για ένα παιχνίδι το οποίο κρύβει παγίδες. Τέλος, θα κλείσουμε με την τριάδα μας με το Λίφι της Αλγκύρης. Η Λίφι μετά την ήττα της, την πρώτη αναμέτρηση, είναι αναγκασμένη να παίξει επιθετικά, ώστε να βρει τη νίκη με τουλάχιστον 2 γκολ για να στείλει το μάτς τουλάχιστον στην παράταση. Θυμηθείτε εδώ ότι φέτος δεν μετράει το εκτός έδρας γκολ. Άρα μην παρασυρθείτε πολύ με τα παιχνίδια. Άρα σημαίνει ότι η Λίτφιντ, για παράδειγμα, πρέπει οπωσδήποτε να βάλει τουλάχιστον 2 γκολ. Άρα επομένως αναγκαστικά θα πρέπει να ανοιχτεί. Και στο 2-0 δεν πάει να πει ότι προκρίνεται. Το παιχνίδι πάει στην παράταση. Άρα επομένως μην παρασυρθείτε πολλές φορές με τα under-over που παίζουν πολύ. Θεωρούμε ότι εξαιρετική ποιότητα που έχει επιθετικά η Ζαλγκύρης μπορεί να τη βοηθήσει να εκμεταλλευτεί τα κενά των Βορειοϊρλανδών στα μετόπισθεν και να μας δώσει ένα εξαιρετικό σημείο, το οποίο είναι το over 3,5 goal, το οποίο πληρώνει 2,80 σας παρακαλώ πολύ στην Formbet. Έτσι με αυτά για σήμερα ξεκινάμε πιλωτικά όπως είπαμε, μπαίνετε, κάνετε την εγγραφή σας στο YouTube channel μας δωρεάν, δεν έχει κάποια χρέωση και από σήμερα ξεκινάμε σιγά σιγά να στείλουμε αυτό το οποίο αύριο μεθαύριο θα συμμετέχουμε όλοι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.